Το παιχνίδι έχει τελειώσει τον παλιό ανάμεσα στου καθενού και τον Αρτεμισιακό και έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Αρτεμισιακού, Χρήστο Ανέστη. Χρήστο Ανέστη, δύο λόγια για το παιχνίδι. Η ομάδα σου, ενώ εφηνιδίασε τον αντίπαλο του καθενού, προηγήθηκε 0-1 στα 40 του παιχνιδιού. Έκτοτε μίλησε η υπεροχή τη καλύτερη ομάδα και έφτασε μια ευρεία νίκη. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι, πώς το είδε για την ομάδα σου. Λοιπόν, καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια στου καθενού για την νίκη του. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, εύχομαι να πάει στην άλλη κατηγορία η καθενή. Όσον αφορά εμάς τον Αρτεμισιακό, έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φέτος κατεβαίνουμε 10 και 11 άτομα να παίξουν ποδόσφαιρο. Σώσαμε την κατηγορία, τα καταφέραμε. Μένουν άλλα τρία παιχνίδια, να τελειώσει η χρονιά και να δούμε τι θα κάνουμε τον χρόνο. Του χρόνου, ποιοι είναι οι στόχοι? Η ομάδα σου κατάφερε να σώσει την κατηγορία του χρόνου. Του χρόνου θέλει να διεκδικήσετε κάτι καλύτερο, κάτι ψηλότερο από το να μην έχετε. Του χρόνου θα γίνουν εκλογές, θα δούμε ποια διοίκηση θα υπάρχει και θα δούμε τι θα κάνουμε. Χρήστο Ανέστη, όλο που μπορώ να σε ρωτήσω είναι για τις υποδομές στην Βόρεια. Π.χ. βλέπουμε γήπεδο όπως είναι, για τις εγκαταστάσεις που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μια ομάδα, αν θέλει να μπορεί να διεκδικεί κάτι καλύτερο, πρέπει να έχει τις εγκαταστάσεις. Τι έχει να πει για την εικόνα στη Βόρεια? Λοιπόν, η Βόρεια, από ό,τι ξέρετε, είχε πολλές καταστροφές τα τελευταία χρόνια με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες. Ο Δήμος προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τα γήπεδα. Εμείς δεν έχουμε κανένα παράπονο. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο. Ό,τι θέλουμε το έχουμε από το Δήμαρχο. Λοιπόν, όσον αφορά κάποια γήπεδα, κάποια γήπεδα πρέπει να φτιαχτούν. Το ξέρουμε ότι πρέπει να φτιαχτούν κάποια γήπεδα. Όπως υπάρχουν προβλήματα όμως και με γήπεδα των Μεσαπίων, της Χαλκίδας. Και το συγκεκριμένο γήπεδο το σημερινό δεν το θεωρώ καλύτερο γήπεδο από το δικό μας. Όσον αφορά το γήπεδο, γιατί μου ρωτήσατε για τα γήπεδα της Βόρεια Εύβοιας. Και το δικό μας γήπεδο είναι χάλια, αλλά και αυτό το γήπεδο που παίξαμε σήμερα και αυτό ήταν χάλια. Υπήρχαν μέσα τεράστιες λακκούες που μπορούσαν να τραυματίζουν οι ποδοσφαιριστές. Ήδη ένας ποδοσφαιριστής μου έχει πρόβλημα στο γόνατο. Από λακκού από έμεσα. Κότσε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.